Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στο εργατικό κέντρο στις 8 η ώρα το βράδυ, μάλλον γιατί πια έχουμε πει στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Και είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση από την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει επιτέλους για πρώτη φορά τις πόρτες του στα νέα μέλη, στους νέους φίλους, στους ανθρώπους που τον πίστεψαν, που τον εμπιστεύτηκαν και που, αν θέλετε, τώρα ζούμε μια κατάσταση μέσα στην οποία τα ερωτήματα και τα αδιέξοδα είναι ίσως πολύ πιο ισχυρά από προεκλογικά, είτε από τις εκλογές της 6ης Μάη, είτε της 17ης Ιούνιου. Πιστέψαμε κάποιες ίσως δηλώσεις ανθρώπων και υποσχέσεις που πριν είχαν τα κυβερνητικά ενία στα χέρια τους, τους δώσαμε πάλι την εξουσία, αλλά δυστυχώς οι υποσχέσεις, όπως βλέπουμε, δεν τηρούνται και νέα μέτρα αντιλαϊκότατα έρχονται στο προσκήνιο. Άρα μιλάμε για την επιβίωσή μας πια όχι μόνο σαν λαός και για την αξιοπρέπειά μας πια σαν λαός, αλλά αν θέλετε και την ατομική μας επιβίωση, η οποία εδώ και 2,5 χρόνια, 3, είναι αμφισβητήσιμη. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ή όλο τον κόσμο που δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε λοιπόν όλους όσους έχουμε ερωτήματα, όλους όσους θέλουμε να δούμε φως στο αδιέξοδο, όλους εμάς την Τρίτη να παρευρεθούμε σε αυτή τη γενική συνέλευση. Θα εκλεγούν γραμματείς, δηλαδή θα έχουμε μια γραμματεία, η οποία θα έχει σαν σκοπό τη μετέπειτα εκλογή νέων μελών που θα πάρουν μέρος στην Πανελλήνια στην διάσκεψη. Είναι ανοιχτές οι πόρτες για όλους μας, είτε είμαστε φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είμαστε άνεργοι, είτε είμαστε συνταξιούχοι, αλλά που ζούμε σε αυτή τη χώρα, που θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη χώρα, να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη χώρα, να δουλεύουμε σε αυτή τη χώρα, να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία αυτής της χώρας, να ζούμε δηλαδή με άλλα λόγια, με αξιοπρέπεια. Δεν είναι αδιέξοδα τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις, οι οποίες όμως δεν θα βγουν μέσα από ανάθεση σε άλλους. Θα βγουν πια με τη δραστηριοποίηση τη δικιά μας, την πολύ πιο έντονη. Πρέπει να έχουμε λόγο σε όλα όσα γίνονται. Πρέπει να ασκούμε κριτική. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε τις απαντήσεις, αρκεί να έχουμε τις ερωτήσεις. Και μέσα από το δημιουργικό διάλογο, που είναι πια αναγκαίος και επιβεβλημένος, θα βγουν οι σωστές λύσεις. Αυτό καλούμε τους συμπολίτες μας για την Τετάρτη και ελπίζω και εύχομαι πραγματικά όλοι να είμαστε εκεί. Τα πράγματα είναι όχι σε απλώς απελπιστικό επίπεδο. Ο κόσμος έχει ξεπεράσει πια τα όρια του και οπότε ή έχουμε αντιδράσεις που θέλουν την αλλαγή, πια την αλλαγή των πραγμάτων και να εμπιστευτούν δυνάμεις που υπόσχονται και έχουν πείσει μέχρι τώρα και έχουν αποδείξει μέχρι τώρα ότι ό,τι λένε το τηρούν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η παράταξη, ή βλέπουμε το άλλο στο οποίο πραγματικά θέλουν να αντιδράσουν και γι' αυτό καλώ τον κόσμο να έρθει εκεί, μια πλήρη απογοήτευση. Τα πράγματα δεν είναι για να παρετούμαστε. Οι δυσκολίες μας καλούν σε αγώνες. Οι δυσκολίες σημαίνουν ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να αναλάβουμε προσωπικά ευθύνη. Και νομίζω ότι πια και σαν λαός το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό και σαν ΣΥΡΙΖΑ εμείς το αφουγκραζόμαστε και αυτό ακριβώς καλούμε τον κόσμο να κάνει την Τετάρτη. Νομίζω ότι η προσωπική πια ευθύνη είναι αυτή που θα δώσει τη λύση στα πράγματα και κυρίως το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι μας στα προβλήματα. Ένας ολόκληρος λαός υποφέρει και αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Άρα μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία και την αλληλεγγύη και την ανταλλαγή απόψεων θα λυθούν όλα. Η πολιτική δεν είναι κάτι απρόσωπο. Η πολιτική είμαστε εμείς και η πολιτική διαμορφώνεται από εμάς. Άρα εμείς πρέπει να πούμε τις απόψεις μας, τα θέλω μας, τις απορίες μας, τις ανάγκες μας. Και αυτές θα σας ακούσουν, αυτό είναι βέβαιο. Γι' αυτό και διαμορφώνεται ένα νέο κόμμα πια, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενοποίησης του προς έναν ενιαίο πολιτικό φορέα. Είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, γίνονται σημαντικές αλλαγές αυτή τη στιγμή για μας, για τον κόσμο και είναι καλό να είμαστε παρόντες. Επομένως θεωρώ ότι σαν λαός είμαστε σκεπτόμενους, πια, αναγκαστικά ίσως, σαν λαός υποφέρουμε, δεν είμαστε ραγιάδες, ίσως κάποιοι άλλοι είναι οι ραγιάδες σε αυτή την περίπτωση. Οπότε θεωρώ ότι το όπλο που έχουμε στα χέρια μας, όσο και αν μας κοστίζει πια οικονομικά, όσο και αν είναι δύσκολη η επιβίωσή μας, θα το εκμεταλλευτούμε.